σχέσεις είναι δύσκολες για αυτούς που είναι εκεί. Εγώ είμαι σπίτι μου πάλι, στα παιδάκια. Αυτοί δεν έχουν σπίτι, έχουν χάσει παιδιά, μάνες. Για αυτούς είναι δύσκολο. Η πιο δύσκολη στιγμή σας εκεί. Δεν υπάρχει, είναι όλα. Είναι όλα. Δηλαδή από την ώρα που φτάσαμε, την ώρα που φύγαμε, ήταν μια τραγική κατάσταση. Χιλιάδες θύματα, όλες οι οικογένειες στον δρόμο. Είναι πολύ βαρύ όλο. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που αντικρίσατε και τι σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή, μόλις είδατε το μέγεθος της καταστροφής? Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί ξέραμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κόσμος σας αγκάλιασε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας ερχόντουσαν τα παιδάκια να μας φέρουν τσάι. Ερχόντουσαν φτωχοί άνθρωποι να μας κάνουν μια αγκαλιά. Πάρα πολύ. Τι σας έλεγαν? Είδαμε εικόνες. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και είχαν μάθει και στα ελληνικά να λένε ευχαριστούμε. Τα συναισθήματα είναι πολλά, σύνθετα, ανάμεικτα, είναι μπερδεμένα. Την ώρα που μπήκαμε στην Τουρκία, μπήκαμε οδικός που μας συνόδευσε αυτοκίνητο της αστυνομίας μέχρι Κωνσταντινούπολη. Το αεροδρόμιο, όπου περνάγαμε, μας αναγνωρίζανε. Βλέπανε το έργο μας. Τι πάμε να κάνουμε. Και μας χειροκροτούσαν όλοι. Κάτι τα συναισθήματα τελείως διαφορετικά. Παιδιά, πόλεμος έχει γίνει. Μεγάλη καταστροφή. Αυτοί είναι οι ήρωες. Κάποιοι μας είπαν ήρωες. Δεν είμαστε εμείς οι ήρωες. Οι ήρωες είναι αυτοί. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυτό για 5-6-7 μέρες. Θερμοκρασίες μείον 6, μείον 7. Αυτοί θα συνεχίσουν όμως, έτσι. Αυτή είναι η ροή κάτω. Τι αφήσατε πίσω σας? Και φίλους σας. Έκανα φίλους. Να συμπεριφερθήκανε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, πραγματικά, το αίσθημα της ασφάλειας, της θηρίας, όλα από όλους εκεί πέρα. Γιατί ακούστηκαν διάφορα, έτσι. Τίποτα δεν ισχύει. Ήταν δύναμη ψυχής για μας, δηλαδή να μπορέσουμε να αισθανόμαστε καλά. Γιατί αυτό είναι και ασφάλεια μας τελικά. Και είπα και στον πρόεδρο, δεν φτάσαμε όλοι ασφαλείς, κανένα ατύχημα, όλοι καλά, όλοι πίσω. Και είναι αυτή η αυτοίσια. Ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή όλες, όλες οι στιγμές, παιδιά, όλες οι στιγμές ήταν έντονες. Όλες. Όλες οι στιγμές. Σε 13 κτίρια μπήκατε, πόσα άτομα θέλετε λίγο να μας πείτε περιγραφικά? Γυρίσαμε σε 13 κτίρια. Το κάθε κτίριο έχει τη δική του, τα δικά του συναισθήματα. Συγγενείς, ξεκινάς από εκεί. Υπάρχουν ζωντανοί. Όλοι θεωρούν ότι οι κτίριοι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Εντάξει. Και δουλεύεις. Δουλεύεις με ασφάλεια πάνω απ' όλα και προσπαθείς να δεις το αποτέλεσμα. Βρήκαμε τη συνεργασία πάντα με τους τουρκικούς αρχές. Βοηθήσαμε. Βρήκαν κάποιοι ζωντανοί. Κάτι που δεν ακούστηκε, βρήκαμε και νεκρούς. Ισχύει εκεί πέρα και θέλουν οι δικοί τους άνθρωποι και τον πεθαμένο, τον θέλουν να τον βγάλουν. Δεν ξέρουν ότι είναι πεθαμένος, σε παρακαλώ βγάλ' τον. Εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.